ταλαιπωρία πολιτών λόγω έλλειψης μηχανοργάνωσης στα δικαστήρια της Πάτρας. Υπάλληλος, εντάξει, θα κάνει τη δουλειά του. Καθυστερεί, δεν καθυστερεί ο πολίτης. Τι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Θέλουμε λοιπόν υποδομές να εγκατασταθεί και το νέο πρόγραμμα που σχεδιάζουν, το Σόλων. Αλλά οι υποδομές δεν υπάρχουν καθόλου, θα έλεγα. Αυτό πρέπει να το δούνε, γιατί είχε έρθει τεχνικό κλιμάκιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και σχεδόν τράβαγε τα μαλλιά του, να το πούμε έτσι λαϊκά. Δεν υπάρχουν υποδομές. Οι δικαστικοί υπάλληλοι πραγματοποιούν στάσεις εργασίας, διεκδικώντας την επίλυση βασικών ζητημάτων. Έχουμε ξεκινήσει από τις 17 Φεβρουαρίου μέχρι και αύριο 21, 9 με 11. Δεν λειτουργεί τίποτα. Ούτε εξυπηρετούμε τους πολίτες, τους δικηγόρους, ούτε τα δικαστήρια γίνονται. Ξεκινούν στις 11. Κυρίως παλεύουμε για την πλήρωση, για τη στελέχωση των υπηρεσιών. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και όχι μόνο στην Πάτρα, γιατί αυτές οι κινητοποίησεις είναι πανελλαδικές. Κυρίως είναι αυτό. Ζητάμε την απομαγνητοφώνηση, γιατί υπάρχει στην πολιτική διαδικασία, αλλά θέλουμε και στην ποινική, για την γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Γιατί σκεφτείτε τώρα, παίρνει μία ο γραμματέας, επειδή έχει πάρα πολλές υποθέσεις, καθυστερεί ο δικαστής να βγάλει την απόφαση, καθυστερεί ο γραμματέας να τη γράψει, καταλαβαίνετε. Ή υπάρχει και, είμαστε στα όρια της αρνησιδικίας. Ζητάμε λοιπόν στελέχωση, απομαγνητοφώνηση των πρακτικών. Το κτίριο, αυτό είναι μόνιμο πρόβλημα στην Πάτρα, είναι διάσπαρτες υπηρεσίες, οπότε ταλαιπωρούνται άπαντες, πολίτες, δικηγόροι, υπάλληλοι όλοι. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η τήρηση του ωραρίου. Δηλαδή. Ακούγεται ότι θέλουν να παρατείνουν το ωράριο μετά τις 3. Δεν λύνεται έτσι το θέμα. Δεν λύνεται. Ή θα ανοίξεις καινούργιες αίθουσες, θα στελεχώσεις με δικαστές και υπαλλήλους τις υπηρεσίες και θα δείτε πώς θα απονέμεται ταχύτατα η δικαιοσύνη. Να υπάρχουν πολλά δικαστήρια, να γίνονται πολλές υποθέσεις. Εκεί είναι το θέμα. Τώρα τα οικονομικά μας ισχυρίζονται, βγήκαμε από τα μνημόνια, ήρθαμε στην κανονικότητα. Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης κρίσης, τεχνητής για μένα κρίσης, μειώθηκαν οι αποδοχές μας κατά 48%. Έτσι. Μας οφείλουν πολλά, εμείς είμαστε εδώ, θα τα παλέψουμε και μέχρι να δικαιωθούμε. Αναγνωρίζουν όμως όλοι, τα αιτήματά μας είναι δίκαια, όλοι, από υπουργούς μέχρι και τους τελευταίους υπηρεσιακούς παράγοντες, όμως δεν βλέπουμε ακόμα φως στο τούνελ, ας το πούμε, ή στον ορίζοντα. Δεν βλέπουμε φως. Οι υπάλληλοι σε πανελλαδικό επίπεδο δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.